Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα και πάμε να συναντήσουμε την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα, την κυρία Άννα Βαγιανά, που είναι σήμερα. Γεια σας, κυρία Βαγιανά. Πολύ περιποιημένη, πολύ φροντισμένη, με ωραίο ρούχο. Καλή χρονιά. Επίσης, να ευχηθώ και νικηφόρα χρονιά. Όχι για το κόμμα, για σας. Και γιατί όχι για το κόμμα? Πώς θα ευχηθώ για το κόμμα? Δεν είναι κακό. Με αυτή τη λογική πρέπει κάθε μια από εσάς που υποδέχομαι να εύχομαι και για το κόμμα. Του ήταν πριν ο κύριος Κωτογιώργης από τη Νέα Δημοκρατία. Αύριο θα είναι ένας Πασόκος. Έτσι θα πάει. Δεν γίνεται. Εσείς πέστε το εσείς και δεν πειράζει. Ευχή είναι. Δεν πειράζει. Πώς λέμε καλημέρα? Καλή επιτυχία σε εσάς. Κυρία Βαγιανά, ξέρετε, στα πολλά πια χρόνια που είστε στην πολιτική, γιατί εντάξει, έχετε πια συμπληρώσει, έχετε αποκτήσει μια. Ως βουλευτής 8 χρόνια. 8 χρόνια ως βουλευτής, βάζετε όλες τις θητείες μέσα. Αυτές τις θητείες τους που είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ λίγο. Όχι, αυτές τις θητείες του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακριβώς 8 χρόνια, το 15 το Γενάρη. Σωστά, ναι. Σωστά. 25 Ιανουαρίου, σαν αύριο, ήταν η πρώτη σας εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και η σημαντική ημέρα που ήρθαμε. Εγώ το θυμάμαι γιατί είναι τα δικά μου γενέθλια 25 και θυμάμαι ότι τις μέρες που γινόντουσαν οι εκλογές εγώ δεν έσβηνα τούρτα γιατί ήμουν εδώ και έδινε αποτελέσματα. Καταλάβατε πώς το θυμάμαι. Πώς σας βγάλαν, Γρηγόρη? Είναι το Αγίου Όχι Γρηγορίου. Όχι μόνο αυτό. Γεννηθήκαμε δύο παιδιά και ο μικρός μου αδελφός, και έλεγε μια μου γιαγιά στη μητέρα μου, μα δύο παιδιά του Αγίου Γρηγορίου και δεν έβγαλες κανένα από τα θεία, αλλά ξέρετε, είναι αυτά τα χρέη που υπάρχουν στις οικογένειες να πάρουν παππούδων κλπ. Υπερισχύουν λοιπόν, των Αγίων. Εντάξει, δίκιο έχετε. Λοιπόν, αναρωτιόμουν, γιατί ξέρετε, πάντα εσείς, όχι γιατί είστε καλλιτέχνες, και άλλοι καλλιτέχνες μπήκαν στην πολιτική και ακολούθησαν την πεπατημένη ως προς την πολιτική τους δράση. Εσείς έχετε το δικό σας δρόμο στο πώς πολιτεύεστε, έτσι. Έχετε το δικό σας μπαϊράκι. Θα έλεγα το είμαι αυτή που είμαι με το δικό μου τρόπο, όπως είμαι και στη ζωή μου και παντού. Ναι, δεν είναι ο συμβατικός τρόπος. Δεν είναι ο τρόπος που πολιτεύονται συνήθως. Το ξέρω. Και δεν σκοπεύετε να το αλλάξετε? Τώρα να το αλλάξω αυτό το πράγμα? Καταρχήν δεν θέλω. Δεν υποτιμώ, ούτε θέλω να προσβάλλω κανέναν από τους συνυποψήφιους, είτε είναι γενικά, καταλάβατε, δεν είναι. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Είμαι τόσο ειλικρινής σαν άνθρωπος, μα το ξέρετε εσείς, με ξέρετε χρόνια, που δεν θα μπορούσα ούτε στιγμή να κάνω κάτι διαφορετικό. Όπως είμαι ανοιχτό βιβλίο στη ζωή μου, έτσι είμαι και στις πολιτικές μου δραστηριότητες. Και νομίζω αυτό είναι που εκτιμά ο κόσμος σε μένα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα, δεν ξέρω, θα πάμε σε άλλο θέμα ή να πω κάποια πράγματα γι' αυτό, για τον τρόπο που πολιτεύομαι. Ναι, να τα πείτε, βεβαίως. Ναι. Επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σαφώς, το γεγονός ότι λέω ότι είμαι έτσι ανοιχτή και αυτό που λέμε ένας άνθρωπος καλός, το λέω μόνιμο, αλλά είναι, δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω αυτά που γίνονται γύρω μου. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιο είδους ανταγωνισμό. Γενικό, λέω. Δεν θέλω. Δεν είναι ότι δεν τα βλέπω. Οι τα βλέπω όλα και τα καταλαβαίνω. Έχουν να κάνουν με στελέχη του δικού σας κόμματος. Πάντα. Όχι, όχι. Μιλάω πάντα γενικά. Γιατί στην πολιτική. Ακούστε έναν άνθρωπο που την βλέπει από άλλη όχθη την πολιτική. Ναι, ναι. Που ενδεχομένως είναι και πιο ψύχρεμη ματιά. Με την έννοια ότι εγώ δεν μπορώ να παθιαστώ. Με το πάθος κανενός και που βρέθηκε στη μια ή στην άλλη περίπτωση, ναι, στην πολιτική, εννοώ και στην αυτοδιοίκηση και στο κοινοβούλιο κλπ. Οπότε βλέπω τα μαχαιρώματα. Όχι, που έρχονται από στις ίδιες τις οικογένειες, είναι ενδοοικογενειακά πάντα. Όχι πάντα, όχι πάντα. Δεν μιλάω μόνο αυτό, δεν το περιορίζω. Μιλάω για όλους τους συναδέλφους. Γιατί λίγο πολύ, και δεν τους υποτιμώ γι' αυτό, ούτε θέλω να προσβάλλω κανένα, το ξεκαθαρίζω, είναι ο τρόπος. Λίγο πολύ όλοι οι συνάδελφοι όλων των άλλων χώρων, όλων, πολιτεύονται με τον ίδιο τρόπο. Εγώ είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος μου. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ είμαι περήφανη γι' αυτό. Μπήκα στην πολιτική χορτασμένη, κύριε Βολίζο. Χορτασμένη εννοώ ψυχικά.
Και όχι άπλιστη, δεν είμαι άπλιστη. Εγώ δεν έκανα ούτε ένα ταξίδι, 8 χρόνια που είμαι βουλευτής, χρεώνοντας τα έξοδα στη Βουλή των Ελλήνων και κατ' επέκθεση στον Έλληνα πολίτη. Ούτε ένα. Υπάρχουν ταξίδια πολλά που κάνουν οι συνάδελφοι βουλευτές. Ούτε ένα. Πήγα στην Κωνσταντινούπολη και έπαιξα τη Λοξάνδρα στα 30 χρόνια από την ενθρόνηση του Πατριάρχη. Πάρα πολύ τιμητικό γι' αυτό για μένα. Ήμουν βουλευτής. Δεν καταδέχτηκα να πάω με έξοδα της Βουλής. Όχι. Όχι, δεν καταδέχτηκα. Θέλω να είναι τόσο καθαρά τα πράγματα. Όχι, το σκέφτηκα, αλλά είπα δεν θα το έκανα ποτέ. Καταλάβατε. Ναι, αυτό λέω. Δεν λοιπόν, μπήκε... Δεν έχω. Επιτρέψτε μου για την έκφραση. Δεν έχω ούτε ένα ευρώ, όχι καταχραστεί, πάρει από όλη αυτή την ιστορία και δεν έχω δώσει ούτε ένα ευρώ. Έξω από αυτά που πρέπει να δίνω όταν κινούμε νομότυπα σαν βουλευτής. Εσείς τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά. Λοιπόν, ούτε ένα ευρώ που δεν είναι τυπικό και καταγεγραμμένο. Τόσα για τα flyers που έκανα, λίγα flyers, τόσα για 5 καταχωρήσεις, όλα πεντακάθαρα και στο φως. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανη, κύριε Βουλής. Πάρα πολύ περήφανη και δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Με καμία βουλευτική θητεία, με καμία υπουργική θέση, με τίποτα και τίποτα. Τα λέω αυτά γιατί ξεκινάει τώρα ο προεκλογικός αγώνας και θέλω να είμαι πάλι ξεκάθαρη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που θα με εμπιστευθούν, γιατί ξέρουν ότι εγώ θα είμαι η δική τους φωνή με καθαρά χέρια και καθαρή συνείδηση. Αυτό είναι το σλόγγαν μου, σας το λέω τώρα. Μάλιστα. Καθαρά χέρια, καθαρή συνείδηση. Ωραίο. Και καθαρή φωνή, η δική σας φωνή. Ωραίο. Να σας πω, σας αντιστοιχεί στο φινάλε, δεν είναι και ένα σύνθημα αναλώσιμο για αυτή την περίοδο. Πάμε να δούμε τώρα, διότι ναι, σε 2 ώρες από τώρα, στις 6 το απόγευμα, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο επικεφαλής σας, θα συναντήσει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έκανε ένα χρησμό έξω από το γραφείο της ΑΔΑΕ σήμερα, μετά τη συνάντηση με τον κύριο Ράμμο. Έφυγε δε με έναν φάκελο που, αν κάποιος αναλύσει αυτό που είπε, ότι ευτυχώς υπάρχουν ακόμη δικαστές της Αθήνας και το φως της Δημοκρατίας για ακόμη μια φορά νίκησε το σκοτάδι. Χρησιμοποίησε και παρελθόντα χρόνο, το νίκησε το σκοτάδι. Οπότε να περιμένουμε, αφού ενημερώσει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάποιες αποκαλύψεις για το θέμα των παρακολουθήσεων από την πλευρά σας. Δεν είμαι σε θέση να σας πω με σιγουριά αυτό το πράγμα, ούτε θα το έκανα πριν το πει ο Πρόεδρος. Το πιστεύετε, αλλά ωστόσο ότι μπορεί να πιστεύω, είναι και ένας τέτοιος υπενιγμός. Και πιστεύω και συμφωνώ ακράδαντα με αυτό που είπε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένας άλλος δικαστής παλιότερα έσωσε πάλι τη δημοκρατία, ο Σαρζετάκης, έτσι. Έσωσε τη δημοκρατία και την δικαιοσύνη, το κύρος τους εννοώ. Λοιπόν, εδώ είναι και η φωτογραφία από την έξοδο, από την ανεξάρτητη αρχή, ναι, του κύριου Τσίπρα, ναι, με τον φάκελο που όλοι αναρωτιόμαστε μέχρι το απόγευμα, ναι, τι στοιχεία περιέχει. Έλατε. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη τιμή να ξέρουμε ότι γιατί δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης, το Σύνταγμα, μήπως νομίζει ότι είναι η πλατεία Συντάγματος μόνο, γιατί το άλλο το έχει κάνει κουρελόχαρτο, δεν έχει κρατήσει τίποτα από αυτά που κατοχυρώνουν τις προσωπικές ελευθερίες και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Δηλαδή όταν αρνούνται από τη Βουλή να έρθει ο πρόεδρος, ο κύριος Ράμμος, να ενημερώσει. Δηλαδή, ούτε στα δικτατορικά καθεστώτα δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όταν έχουν παραδεχτεί οι ίδιοι ότι έχουν γίνει παρακολουθήσεις, ότι έχουν γίνει αυτά τα πράγματα και αρνούνται τη βασική ενημέρωση από έναν δικαστή, από έναν πρόεδρο μιας αρχής και έναν... Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Είναι απαράδεκτα πράγματα και τη δημοκρατία. Εντάξει. Ελπίζω αυτό που είπε ο πρόεδρος να φανεί, να βγει στο φως. Βλέπετε όμως ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει όλον αυτόν τον καιρό στο να επενδύει σε αυτό που εκείνοι θεωρούν συγκριτικό πλεονέκτημα. Ότι δηλαδή ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος από τον Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία καλύτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό που βάζουν ως δίλημα σε αυτές τις σίγουρα πολιτικές εκλογές
γιατί θα αναμετρηθούν δύο δυνάμεις. Δεν υποτιμώ εγώ τις προσπάθειες που κάνει καμιά μικρότερη δύναμη, αλλά αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Θα γίνει μια σύγκρουση των δύο πρώτων. Και σας λένε είμαστε καλύτεροι. Και αυτό στο τέλος θα εκτιμήσει ο λαός. Τι να πούνε, είμαστε χειρότεροι, όλοι λέμε είμαστε καλύτεροι. Τι θα πούνε. Ελάτε να ψωνίσετε εμάς, σε εμάς είμαστε οι χειρότεροι. Δεν θα το πει κανείς. Τώρα, ποιος είναι ο καλύτερος και γιατί είναι ο καλύτερος και σε ποιο τομέα είναι ο καλύτερος, θα το κρίνει ο κόσμος. Όσο μπορεί ο κόσμος να έχει και την πληροφόρηση που πρέπει, τη σωστή πληροφόρηση. Γιατί ας μην παραβλέψουμε και αυτό. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλα τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, ανεξαιρέτως ή στο μεγαλύτερο, ελάχιστη, μικρή εξαίρεση, τα οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ στηρίζουν αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης ότι πράγματι είναι η καλύτερη, ότι ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε, όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο, και το λένε αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ στον κόσμο, καλά, μέσω της τηλεόρασης, που ξέρουμε τη δύναμη που έχει. Δεν έχω δει πάνελ να μετέχει συνάδελφός σας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εντάξει, ξέρετε κύριε Πολιτζή, είστε πάρα πολύ έμπειρος και καλός δημοσιογράφος και ξέρετε πάρα πολύ καλά για ποιο θέμα μιλάω. Το πώς παρουσιάζονται τα γεγονότα, το πώς κάνουν. Λοιπόν, εντάξει, ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ είναι ένας άνισος αγώνας. Βέβαια, η πραγματικότητα, όσο και να την παραποιήσει κάποιος, όσο και να την. Και η προπαγάνδα να από το πρωί μέχρι το βράδυ να επιπηλάει το μυαλό του κόσμου, όταν ο άλλος πάει στο σούπερ μάρκετ και ψώνιζε την περασμένη εβδομάδα, ξέρω εγώ, με 20 ευρώ πράγματα, και σήμερα ψωνίζει 2. Και τα 30 και τα 50 ευρώ πια. Αλλά δεν είναι, δεν είναι μόνο αυτό. Πριν είχαμε σύνδεση με τους καστανοπαραγωγούς, που ναι, για να βγουν οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν ένα χιλιάρικο το στρέμμα 1,5 και τους δίνουν 150 ευρώ, έτσι. Που πραγματικά είπε και ο πρόεδρος εκεί του συνεταιρισμού στα μπελάκια, ότι ζητιάνοι δεν είμαστε, δηλαδή. Τα καρποί με κέλυφος έχουν εξαιρεθεί από τις συνδεδεμένες. Γιατί? Τώρα λέμε σε ένα αγροτικό θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά. Το λέω γιατί βλέπω έβαλε και τις δικές σας ανακοινώσεις για τα θέματα αυτά. Ναι, μα συνεχώς και σήμερα πάλι πρόθεσα με αναφορά στη Βουλή τα αιτήματα των μυλοπαραγωγών, όχι μόνο των μυλοπαραγωγών, των αγροτών της Αγιάς, με το συλλαλητήριο που έγινε χτες. Και τα κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορώ. Μάλιστα. Όλοι μας, λοιπόν, δηλαδή. Δεν είμαι μόνο σας αποχαιρετώ. Κοιτάξτε και βουλευτές και αυτά. Ελάτε. Έλατε, πείτε ολοκληρώσα τη φράση. Βοηθάνε και από τα άλλα κόμματα τους αγρότες όσο μπορούν. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι, είμαι πολύ δίκαιη. Λοιπόν, να πω και κάνα καλλιτεχνικό σύντομα. Θα έρχεστε σύντομα με χρώμα, κυρία Βαγενά. Τι λέτε? Κοιτάξτε πόσο διαφορετική είναι η εικόνα. Έμα ναι, ξέρετε. Να πω και ένα καλλιτεχνικό σύντομα. Γρήγορα, βέβαια. Ναι, ότι στις αρχές Φλεβάρη κλείνουν 6 χρόνια που έφυγε και δεν έφυγε ο Λουκιανός. Κυκλοφορεί ένα πολύ ωραίο CD με όλους τους νέους σπουδαίους τραγουδιστές. Μποφίλου, Μαζουράκης, Φάμελος, τι να σας πολύς λέω, κόσμος, είναι καμιά δεκαριά όλοι, η Μαρία Κελαϊδόνη, ο Φίβος ο Ντελιβοριάς, τραγουδούν όλοι από ένα τραγούδι του Λουκιανού. Τι ωραίο. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Με τίτλο «Σε ευχαριστώ Λουκιανέ». Θα κυκλοφορήσει. Στις επόμενες δύο εβδομάδες, λέτε, τρεις. Ναι, θα αρχίσει σε αρχές Φλεβάρη θα κυκλοφορήσει και θα γίνουν και δύο βραδιές εδώ στην Αθήνα, στον Καζάρτε. Θα έρθετε να τα πούμε ξεχωριστά γι' αυτό, να μην πούμε πολύ. Να έρθω. Θα βάλω πιο. Όχι, θα βρεθούμε μαζί εκεί, θα είμαστε στο πλατό μαζί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πέρασαν 7 χρόνια. 6. 6. Αλλά είναι 7 Φεβρουαρίου και μπερδεύτηκα. Ναι, 6 χρόνια. Ναι, είναι 6 χρόνια και. Και όπως το είπατε, έφυγε και δεν έφυγε, αφού. Δεν έφυγε, έτσι δεν έφυγε. Είναι τόσο συχνές οι αναφορές εκείνο. Γεια και χαρά, σας ευχαριστώ, κυρία Βαγενά. Καλή δύναμη. Να πω και ένα άλλο. Σήμερα η Μαρίνα, η αγωνή μου, της είπα: δες αυτή τη φωτογραφία με τον παππού. Και λέει: δεν θέλω, στεναχωριέμαι. Δεν θα βάλει τα κλάμα τώρα η Άννα. Αλλά ευτυχώς την αποχαιρετήσαμε. Πολλά φιλιά.